τελευταίες μέρες μάλιστα ο Πειραιάς ζει μια έφοδο που αν πετύχει δεν θα παραδώσει σε επιχειρηματικά συμφέροντα μόνο το λιμάνι, αλλά ολόκληρη την πόλη. Αυτά έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας το βράδυ της Παρασκευής στην προεκλογική συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ σε κεντρική πλατεία του Πειραιά. Διότι εκτός από τα συμφέροντα. Από κάτω, η Ρένα Δούρου, υποψήφια περιφερειάρχης Αττικής, δίπλα στο Θοδωρή Δρίτσα, υποψήφιο δήμαρχο του ΣΥΡΙΖΑ στον Πειραιά, χειροκροτούσε τις επιθέσεις του Αλέξη Τσίπρα στα επιχειρηματικά συμφέροντα που, όπως έλεγε, επιχειρούν να καταλάβουν τον Πειραιά. Λίγες μόνο ώρες μετά, η Ρένα Δούρου συναντούσε σε ταβέρνα του Πειραιά τον εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη, υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο με το συνδυασμό του Γιάννη Μόραλη. Είναι χαρακτηριστικό το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ώρα των Σπορ, που γράφει «Δείπνο Δούρου Μαρινάκη». Φαίνεται ότι το μεράκι και τον δυο για την τοπική αυτοδιοίκηση τους οδήγησε να φάνε παρέα σε ψαροταβέρνα του Πειραιά ως στις 2.30 το πρωί, με εμφανώς ηρωνική διάθεση. Κυκλοφόρησε μάλιστα οπτικό υλικό σε ιστοσελίδα του διαδικτύου, η οποία έκανε λόγο για μυστική μεταμεσονύκτια συνάντηση Μαρινάκη Δούρου. Στο βίντεο φαίνεται η υποψήφια περιφερειάρχης Αττικής να τρώει με τον σύντροφό της στην ψαροταβέρνα Γιάννης, έξω από την οποία βρίσκονταν άνθρωποι της ασφάλειας του εφοπλιστή. Συνεργάτες της Ρένας Δούρου μίλησαν στο Sky και επιβεβαίωσαν τη συνάντηση με τον επιχειρηματία, χαρακτηρίζοντας την ωστόσο τυχαία. Ήταν ένας τυχαίος χαιρετισμός, δεν τίθεται θέμα μυστικότητας, διότι μυστική συνάντηση σε κεντρική ταβέρνα Παρασκευή βράδυ παρουσία 40 ατόμων δεν μπορεί να υπάρξει. Η κουβέντα που έγινε ήταν χωρίς πολιτικό περιεχόμενο. Τη συνάντηση επιβεβαίωσε και ο επιχειρηματίας, ο οποίος σε δήλωσή του αναφέρει πως έκατσε για λίγο διάστημα στο ίδιο τραπέζι με τη Ρένα Δούρου. Πολιτισμένοι άνθρωποι είμαστε και είπαμε δύο κουβέντες στα όρθια. Πληροφορίες στέλνουν τον επίσημο υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ για το Δήμο του Πειραιά, Θοδωρή Δρίτσα, ενοχλημένο για την επίμαχη συνάντηση, παρόλο που ο ίδιος επισήμως το διαψεύδει. Ο κύριος Δρίτσας πάντως, κατά το παρελθόν, είχε κατακρίνει τον συνδυασμό Μόραλη Μαρινάκη, παραλύζοντας τον ακόμα και με το αποτυχημένο παράδειγμα, όπως είχε πει, του Σίλβιο Μπερλουσκόνη στην Ιταλία. Εδώ το σύστημα επιχειρηματικών και πολιτικών συμφερόντων δεν επιστρατεύει απλά τις εφεδρίες του. Κυριολεκτικά δίνει τα αρέστα του. Σύνδεση τώρα με τον Τίμο Παπα.